Καλησπέρα, εδώ είμαστε και επίσημα πλέον, στα 22 λεπτά μετά από τις 5, Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, σε Match Day, αν και φιλικό παιχνίδι, καθώς ο Άρης στις 9 υποδέχεται τη Λάρισα στο Κλεάνθης Βικελίδης, στα αποκαλυτήριά του μπροστά στον κόσμο του. Με αντίπαλους τους Θεσσαλούς. Ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο για την ώρα βρίσκεται στην σκιά της κλήρωσης του πρωταθλήματος που με τα χίλια ζόρια τελικά σε αυτό το φανταστικό ποδόσφαιρο, σε αυτό το φανταστικό ελληνικό ποδόσφαιρο, σε αυτή τη φοβερή Super League έγινε στις 9 Αυγούστου και έτσι ο Άρης συμπεριλαμβανομένου και των υπόλοιπων ομάδων μάθανε όλοι μαζί το πρόγραμμά τους για την φετινή σεζόν. Η Λαμία λοιπόν θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του ποδοσφαιρικού Άρη στο νέο πρωτάθλημα, εκτός έδρας δοκιμασία για τους κυτρινόμαυρους στην πρεμιέρα της φετινής Super League, πάνω κάτω όπως έγινε και το 2006, όταν ο Άρης βρέθηκε σε παρόμοια θέση επιστρέφοντας στην Super League. Τότε βέβαια είχε αντιμετωπίσει τη Λάρισα στο Αλκαζάρ. Τώρα θα αντιμετωπίσει την Λαμία στην έδρα των Φιωτών στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, σε ένα γήπεδο από το οποίο δεν έχουμε, είναι η αλήθεια, πολύ ευχάριστες μνήμες από την προπέρσινη σεζόν. Και για όσους δεν θυμάστε, η Λαμία, ναι, είναι η Μπαρτσελόνα της περιοχής εκεί πέρα που είχε κάνει τα φανταστικά που είχε κάνει πριν 2 χρόνια στην Football League. Δεν θα ήθελα να μπω σε δικασία να πω ότι κάτι της χρωστάμε κτλ. Ο Άρης η πρεμιέρα πάει εκεί και το χρέος του είναι να κερδίσει. Και αν βάλουμε κάτω και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η υποχρέωση του για την νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λαμία Άρης λοιπόν, την πρώτη αγωνιστική, με τον Άρη να έχει ομολογουμένως ένα θεωρητικά βατό πρόγραμμα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος και είναι νομίζω και αυτό που ήθελε, καθώς δεν θα είναι έτοιμος έτσι κι αλλιώς στην πρεμιέρα της νέας σεζόν. Δεν μπορεί να είναι έτοιμος, δεν είναι φυσιολογικό να είναι έτοιμος. Θέλει χρόνο για να μονταριστεί η ομάδα, θέλει χρόνο για να δέσει κυρίως μεσοεπιθετικά και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα του Άρη μέχρι και την έκτη αγωνιστική, βάζω και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο μέσα, τον βοηθάει και του δίνει το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να αρχίσει να ρολάρει ως ομάδα με παιχνίδια που είναι μέσα στις δυνατότητες του 100% και παιχνίδια στα οποία δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό η πίεση που έχει για παράδειγμα ένα ντέρμπι όπως είναι αυτό της 7ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ του Κλεάνθης Βικελίδης περίπου στα τέλη Οκτώβρη, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα και οι ημερομηνίες. Εκεί είναι και ένα... μια τριάδα δύσκολων αγώνων με Άρη, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Πάντως ο Άρης, για να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά και για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα και το πρόγραμμά του τον Δημήτρη τον Δανακτσή, την πρώτη αγωνιστική πηγαίνει στη Λαμία, δεύτερη αγωνιστική Άρης Λάρισα στο Κλεάνθης Βικελίδης, τρίτη αγωνιστική Άρης Λεβαδιακός, δεύτερο σέρι εντός έδρας παιχνίδι, τέταρτη αγωνιστική ΠΑΣ Γιάννενα Άρης, πέμπτη αγωνιστική Άρης Αστέρας Τρίπολης, έκτη αγωνιστική Πανιόνιος Άρης και από εκεί και μετά υπάρχει μια τριάδα με ντέρμπι κόντρα σε ΠΑΟ, ΚΑΚ και Ολυμπιακό. Απόλλων Σμύρνης Άρης, Όφι Άρης, δύο συνεχόμενα εκτός έδρας, όχι και τόσο εύκολα. Άρης Παναθηναϊκός στην 12η αγωνιστική στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ατρόμητος Άρης στη 13η αγωνιστική στο Περιστέρι. Πανετολικός Άρης στη 14η αγωνιστική και τη 15η ο Άρης υποδέχεται την Ξάνθη στο φινάλε του πρώτου γύρου του φετινού πρωταθλήματος. 7 εντός και 8 εκτός έδρας παιχνίδια λοιπόν για την ομάδα στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, με 3 ντέρμπι εντός των τυχών στο Βικελίδης, με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ ο Άρης θα παίξει στο ΟΑΚΑ την 8η αγωνιστική και στο δεύτερο γύρο θα έχει ένα ντέρμπι στην έδρα του, αυτό με την ΑΕΚ, και τα υπόλοιπα θα είναι μακριά από το Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι το θεωρητικά βατό πρόγραμμα που έχει ο Άρης στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και συγκεκριμένα μέχρι την 6η. Βάζω και το μάτς με τον Πανιόνιο μέσα. Λαμία Άρης, Άρης Λάρισα, Άρης Λεβαδιακός, ΠΑΣ Γιάννενα Άρης,
Άρης Αστέρας Τρίπολης και Πανιώνιος Άρης. Στις πρώτες 6 αγωνιστικές πριν ξεκινήσει, πριν μπει ο Άρης σε μια διαδικασία με τα ντέρμπι κόντρα σε ΠΑΟΚ στο Βικελίδη, ΑΕΚ στο ΆΚΑ και Ολυμπιακό πάλι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής για το πρόγραμμα του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Το συζητήσουμε και με εσάς αν έχετε όρεξη για κουβεντούλα. Θα ανοίξουμε πιο μετά και τις γραμμές. Θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα το μεσημέρι, καθώς ήρθαν στη Θεσσαλονίκη Κάιζερ, Νταλό και Μπέλ για λογαριασμό του Άρη. Το βράδυ περιμένουμε Λάκι Τζόουνς και Ραμόν Χάρης, μαζί με μια ποδοσφαιρική σφήνα αυτή του Μπρούνο Γκάμα, όπου και αυτός 8.30 ώρα, την ίδια ώρα με τον Λάκι Τζόουνς, φτάνει στην Θεσσαλονίκη και κατευθείαν μετά ο Πορτογάλος θα πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα πάμε και εμείς κατά τις 7.30-8 παρά για το φιλικό με την Λάρισα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής με μπόλικο ποδόσφαιρο, κλήρωση πρωταθλήματος και μπάσκετ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά από τις 5 Λίμπρο 107,4. All about Aris on Air. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρέα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. FM γεννώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, μετά τις 6.30 ή και λίγο νωρίτερα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε και μια προγραμματισμένη συνέντευξη για Μπρούνο Γκάμα μετά τις 6. Για την ώρα όμως γυρίζουμε για λίγο τον διακόπτη, πάμε στο μπάσκετ. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη τον Παραπονιάρη, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά σήμερα, γιατί θα πάει και άλλη το βράδυ, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς είχαμε τις πρώτες αφίξεις όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους των κρατών του Λίμπερο. Θα μείνετε εκεί, φίλε, ή γυρνάτε και θα ξαναπάτε? Η αλήθεια είναι ότι θα το πάρουμε εργολαβία σήμερα το αεροδρόμιο, αλλά όχι, τώρα επιστρέφουμε και θα ξαναπάμε το βράδυ, καθώς μετά τους Γκάρι Μπέλ, Μάικαλ Κάιζερ και τον Μπορίς Νταλό, οι οποίοι αφήχθησαν πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ περιμένουμε τον Λάκι Τζόουνς και τον Ραμόν Χάρις, οι άλλοι δύο Αμερικάνοι παίκτες του Άρη, οι οποίοι θα φτάσουν σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και σιγά σιγά θα μπαίνουν σε κλίμα προετοιμασίας του Άρη. Και φυσικά η τελευταία προσθήκη που θα γίνει τη Δευτέρα είναι του Γκάρι Μαγκή, ο οποίος έρχεται από την Ινδιανάπολη. Την μπλούζα του Άρη, φίλε, ο Κάιζερ πού τη βρήκε? Λοιπόν, στο αεροδρόμιο υπήρχε μαζί με τον υπεύθυνο τύπου και τον τη μάνατερ της ομάδας, υπήρχε και ο Γιάννης ο Νικητάκης. Η ψυχή της ομάδας, γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο κοινό του Άρη, ο Γιάννης ο Νικητάκης, ο οποίος ήταν μαζί με το υπόλοιπο επιτελείο της ΚΑΕ που βρέθηκε εκεί για να υποδεχθεί τους παίκτες της ομάδας και είχε μαζί του και τα t-shirt του Άρη. Τα έδωσε στους παίκτες, οι οποίοι έφτασαν σχετικά κοντά στην ώρα από τις πτήσεις τους. Δηλαδή ο Νταλό προσγειώθηκε στις 4 παρατέταρτο. Ο Κάιζερ με τον Μπέλ που ήταν στην ίδια πτήση από το Άμστερνταμ προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο μετά τις 4. Τους περίμενε ο Νταλό. Μπήκε μέσα ο Γιάννης ο Νικητάκης, ο υπεύθυνος ηματισμού, ο φροντιστής της ΚΑΕ, τους έδωσε τα μπλουζάκια και οι τρεις καλωσορίστες μετά πήγανε με την εμφάνιση της ομάδας με τα μπλουζάκια για να δείχνουν έτσι, για να υπάρχει μια ομοιομορφία και να είναι έτσι ομορφή η εικόνα τους την ώρα που θα έκαναν τις δηλώσεις. Από πλευράς Άρη, ποιοι ήταν εκεί? Ήταν και κάποια από τα νέα στελέχη, γιατί χθες η ΚΑΕ ανακοίνωσε και το νέο staff της ομάδας. Ναι, ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Αναστασιάδης, ο team manager της ομάδας, ο Γιάννης Ονικητάκης, όπως είπαμε, ο φροντιστής και ο υπεύθυνος τύπου, ο οποίος μας βοήθησε και με την μετάφραση των δύο Αμερικανών και του Μωρίς Νταλό, του Γάλλου Γκάρι, οι οποίοι έφτασαν στην Θεσσαλονίκη. Ευδιάθετοι οι τρεις καλαθοσφαιριστές, τους παρακολουθούσαμε βέβαια και το τελευταίο διάστημα μέσα από τα social media και συγκεκριμένα από το Instagram, όπου έκαναν διάφορες αναρτήσεις στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, έτσι εκφράζοντας την ανυπομονησία τους να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να ξεκινήσουν δουλειά με τον Άρη. Και οι τρεις στάθηκαν στην παρουσία του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας της φετινής της ομάδας. Ο κόουτς του Άρη, ο οποίος είχε προσωπικές επαφές με τους τρεις καλαθοσφαιριστές. Στην περίπτωση του Γκάρι Μπέλ, εντάξει, το γνώριζε και από
μέσα, πήγε ξανά εκ νέου σε συζητήσεις μαζί τους για να τους πείσει, για να τους εξηγήσει τον αγωνιστικό ρόλο που θα έχουν από τη νέα σεζόν, για να τους αναλύσει το αγωνιστικό πλάνο που υπάρχει, ποιες είναι οι βλέψεις της ομάδας και γενικότερα πώς μπορεί και ο ίδιος να τους βοηθήσει, ούτως ώστε να εξελιχθούν ακόμη περισσότερους σαν παίκτες και να κάνουν και άλλα άλματα στην καριέρα τους. Με καλή διάθεση οι τρεις παίκτες στη Θεσσαλονίκη περιμένουν για αυτή την αυριανή ημέρα για να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που θα περάσει όλη η ομάδα το διήμερο που ακολουθεί στις 10 και στις 11 του μηνός και στις 13 του Αυγούστου τη Δευτέρα να συγκεντρωθούν όλοι μαζί στον Ίγκα Λισχόλ για να ξεκινήσουν τη δουλειά εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτή τη στιγμή, ναι. Όχι, ολοκλήρωσε ο Γιάννη και θα θέσω μετά το δικό μου το ερώτημα. Με το Λευθέρη και το Χωρίδη είχε να κάνει. Ναι, αυτό που ήθελα απλά να συμπληρώσω είναι ότι οι τρεις παίκτες θα κατευθυνθούν τώρα προς τα σπίτια τους, που τους έχει νοικιάσει η ΚΑΕ, που από ό,τι μας έλεγαν μάλιστα και οι άνθρωποι του Άρη είναι πλήρως εξοπλισμένα όσον αφορά το φαγητό τους, έτσι κάποια είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται, όχι σαν πέρσι που ήρθαν εδώ πέρα και δεν ήξεραν που θα μείνουν, αν θα έχουν αυτοκίνητα να μετακινηθούν, να έρθουν στην προπόνηση κτλ. Γενικότερα άλλες συνθήκες συναντάμε το φετινό καλοκαίρι, πολύ πιο θετικές, πολύ πιο όμορφες, οργανωμένα. Είχαν και οι παίκτες τα μπλουζάκια του Άρη με τα οποία έκαναν τις δηλώσεις τους, όπως δηλαδή συμβαίνει, όπως δηλαδή το κάνει τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός όταν περιμένουν τα καινούργια τους στελέχη στην Ελλάδα. Γενικότερα βγαίνει μια εικόνα οργάνωσης προς τα έξω. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχεις συμπληρώσει κάτι άλλο. Όχι. Γιάννη. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ναι. Οι παίκτες αύριο θα ξεκινήσουν σε κρουπάκια να υποβάλλονται στα απαραίτητα εργομετρικά τεστ και από τη Δευτέρα θα είναι στη θέση να πατήσουν παρκέ, να έχουν έτσι και την πρώτη τους γνωριμία από κοντά με τον Βαγγέλη Αγγέλου και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας σεζόν. Πότε είμαι υπογράφει Μποχωρίδης? Πότε είπαμε υπογράφει Μποχωρίδης? Ο Μποχωρίδης αναμένεται να υπογράψει μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ των δύο κύπρων. Είναι κάποιες λεπτομέρειες τυπικές οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν. Θα υπογράψει ο παίκτης κανονικά και θα βρίσκεται τη Δευτέρα παρόν στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Ωραία. Γιάννη, θα σε ακούσουμε και το βράδυ ξανά από το αεροδρόμιο Μακεδονία για την άφηξη του Lucky Jones, του Ramon Harris αλλά και του Bruno Gamma στις 8.30. Και του Bruno Gamma, βεβαίως. Θα βάλεις μια ποδοσφαιρική πινελιά στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Καλή συνέχεια, Νικόλα. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Παραπονιάρη. Ήρθανε στη Θεσσαλονίκη Νταλό, Κάιζερ και Μπέλ και το βράδυ περιμένουμε τους άλλους δύο μαζί. Μέσα στους μπασκετικές αφήξεις θα υπάρχει μια ποδοσφαιρική αυτή του Μπρούνο Γκάμα στις 8.30. Έχω μια τηλεφωνήματα πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, υπάρχουν και τα βίντεο στο All About Aris από τις δηλώσεις των παικτών που ήρθαν σήμερα το μεσημέρι για λογαριασμό του μπασκετικού Άρη. Θα υπάρξουν και άλλα φυσικά το βράδυ με την άφηξη του Lucky Jones, του Ramon Harris και από την άφηξη του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος έρχεται και αυτός στην Θεσσαλονίκη και τον περιμένουμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο φίλος ο 506 ρωτάει αν έγινε η κλήρωση. Έγινε, φίλε, η κλήρωση και θα διαβάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα όχι μόνο του Άρη αλλά και τη Super League ολόκληρης για να έχετε μια εικόνα. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική. Λαμία Άρης, Πανιώνιος Όφη, Πανετολικός Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, Ξάνθη Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα, Ολυμπιακός Λεβαδιακός και Απόλλων Σμύρνης ΑΕΛ. Δεύτερη αγωνιστική. Πανετολικός Όφη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ, Ατρόμητος Ξάνθη, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Λαμία, Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα, Άρης Λάρισα και Λεβαδιακός Απόλλων Σμύρνης. Τρίτη αγωνιστική. Όφη ΠΑΟΚ, Ξάνθη Πανετολικός, ΑΕΚ Πανιώνιος, Λαμία Ατρόμητος, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, Λάρισα Παναθηναϊκός, Απόλλων Σμύρνης ΠΑΣ Γιάννενα και Άρης Λεβαδιακός. Τέταρτη αγωνιστική που έχουμε και το πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Ξάνθη Όφη, Πανετολικός Λαμία, Πανιώνιος Ολυμπιακός, Ατρόμητος ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Σμύρνης, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός και ΠΑΣ Γιάννενα Άρης.
Πέμπτη αγωνιστική, Άρης Αστέρας Τρίπολης, Όφι ΑΕΚ, Λαμία Ξάνθη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Λάρισα Πανετολικός, Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος, Λεβαδιακός Ατρόμητος και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα. Έκτη αγωνιστική, Πανιώνιος Άρης, Λαμία Όφι, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ξάνθη Λάρισα, ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης, Πανετολικός Λεβαδιακός, Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα και Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Έβδομη αγωνιστική, Άρης ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Όφι Ολυμπιακός, Λάρισα Λαμία, Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ, Λεβαδιακός Ξάνθη, ΠΑΣ Γιάννενα Πανετολικός, Παναθηναϊκός Πανιώνιος και Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Όγδοη αγωνιστική, ΑΕΚ Άρης, στο ΆΚΑ, Λάρισα Όφι, Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης, Λαμία Λεβαδιακός, Ξάνθη ΠΑΣ Γιάννενα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και Πανιώνιος Ατρόμητος. Ένατη αγωνιστική, Άρης Ολυμπιακός, το ντέρμπι από ό,τι βλέπω της αγωνιστικής, μαζί με το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Όφι Απόλλων Σμύρνης, Λεβαδιακός Λάρισα, ΠΑΣ Γιάννενα Λαμία, Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Πανιώνιος Πανετολικός. Δέκατη αγωνιστική, Λεβαδιακός Όφι, Απόλλων Σμύρνης Άρης, Λάρισα ΠΑΣ Γιάννενα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι των Αιωνίων της Αθήνας, Λαμία Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ Ατρόμητος, Ξάνθη Πανιώνιος ΠΑΟΚ Πανετολικός. Αλλά τώρα εδώ πέρα με αυτό που κάνει δεν γίνεται δουλειά. Για δώσε λίγο Χρήστο. Και συνεχίζουμε. Ενδέκατη αγωνιστική, Όφι Άρης, ΠΑΣ Γιάννενα Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Τρίπολης Λάρισα, Ατρόμητος Ολυμπιακός, Πανιώνιος Λαμία, Πανετολικός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ξάνθη. Δωδέκατη αγωνιστική, ΠΑΣ Γιάννενα Όφι, Άρης Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Σμύρνης Ατρόμητος, Λάρισα Πανιώνιος Ολυμπιακός Πανετολικός, Λαμία ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ξάνθη. 13η αγωνιστική, Όφι Παναθηναϊκός, Ατρόμητος Άρης, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΣ Γιάννενα, Πανιώνιος Λεβαδιακός, Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟΚ Λάρισα, Ξάνθη Ολυμπιακός και ΑΕΚ Λαμία. 14η αγωνιστική, Άρης Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης Όφι, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, ΠΑΣ Γιάννενα Πανιώνιος, Απόλλων Σμύρνης Ξάνθη, Λάρισα ΑΕΚ, Ολυμπιακός Λαμία. Και την 15η αγωνιστική, με την οποία ολοκληρώνεται και ο πρώτος γύρος, Όφι Ατρόμητος, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα, Ξάνθη Άρης, ΑΕΚ Λεβαδιακός και Λαμία Απόλλων Σμύρνης με Ολυμπιακό κόντρα στην Λάρισα. Αυτό είναι το πρόγραμμα του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Αν το βάλετε και αντίστροφα, βγαίνει και ο δεύτερος γύρος της φετινής Super League. Όσον αφορά τον Άρη πιο συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, πρεμιέρα στη Λαμία, κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Έβδομη αγωνιστική, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης. Όγδοη αγωνιστική, το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Ένατη αγωνιστική, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Βικελίδης. Δωδέκατη αγωνιστική, Άρης Παναθηναϊκός. Όσον αφορά τα εμπορικά και τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν και τον περισσότερο κόσμο. Και στις πρώτες αγωνιστικές, Λαμία Άρης, Άρης Λάρισα, Άρης Λεβαδιακός, ΠΑΣ Γιάννενα Άρης, Άρης Αστέρας Τρίπολης και Πανιώνιος Άρης πριν ξεκινήσει ο κύκλος στο ντέρμπι για τους κιτρινόμαυρους. Ένα βατό πρόγραμμα λοιπόν για τον Άρη, Χριστοκιώση, δεν ξέρω αν συμφωνείς, το είδες? Που είναι τρία σειρά, εκεί είναι λίγο δύσκολα, ναι. Ναι, και τρία εντός μέσα, αλλά τουλάχιστον εκεί στα τρία που έχει σερή, τα δύο είναι εδώ, εντάξει, αυτό είναι θετικό. Είναι όμως αυτό το πρόγραμμα των πρώτων 5-6 αγωνιστικών, ότι ο Άρης στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί πρέπει να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο, αντιμετωπίζει αντιπάλους που είναι στα μέτρα του και με το παραπάνω. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν στοιχείο και είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε ότι η ομάδα θα θέλει τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα μετά τη σέντρα του πρωταθλήματος για να αρχίσει να ρολάρει και να δένει περισσότερο και στο βαθμό που θέλει ο Ερέρα. Με τρία εντός και τρία εκτός μέχρι να ξεκινήσει τα ντέρμπι την 7η αγωνιστική. Κόντρα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και μετά το 10η αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν είμαι της άποψης αυτής της κλισέα άποψης όλοι παίζουν με όλους και δεν έχει τόσο σημασία. Δεν παίζει ρόλο και το παράδειγμα, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μακριά μας. Κοιτάξτε την περσινή σεζόν ο Άρης με το ξεκίνημα που έκανε. Έτσι, με το 7 στα 7. Παίζει ρόλο να κάνεις ένα καλό ξεκίνημα. Βέβαια, μέσα εκείνο το 7 σε 7 είχες και ένα διπλό στα Τρίκαλα και είχες και ένα διπλό στη Δράμα.
Έτσι. Παίζει και αυτό το ρόλο. Αλλά μετά είδε. Ήρθε ο Όφη, έκανε στην ισοπαλία. Είχε και άλλα παιχνίδια. Έτσι. Υψηλού βαθμού δυσκολίας. Είναι σημαντικό για τον Άρη. Και αν κάνει ένα καλό ξεκίνημα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, θα του δώσει μια πολύ σημαντική ψυχολογική όθηση για την συνέχεια. Γιατί δεν λέω να πάει η ομάδα με το 6-6 κόντρα στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, αλλά αν πάει αίτητη και με μια άντε δύο ισοπαλίες, λέω τον πολύ, είναι, θα έχει ψυχολογία. Εντάξει. Και θα είναι και σε μια φάση που ο Άρης θα είναι έτοιμος, νομίζω, όπως τον θέλει ο Ερέρα τότε που αρχίζουν τα ντέρμπι. Και λίγο πιο πριν. Όχι, δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι την έκτη αγωνιστική, νομίζω. Γι' αυτό λοιπόν, νομίζω και ο Ερέρα θα υπάρξει, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγο και μια γραπτή τοποθέτηση του Ισπανού όσον αφορά την κλήρωση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι και ο Ερέρα θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος, έτσι όπως ήρθε το πρόγραμμα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές για τον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος, βέβαια, γιατί πιαστήκαμε με την κλήρωση του πρωταθλήματος, θα τη συζητήσουμε και μαζί μετά από τις 18:30. Έχει σήμερα φιλικό στις 9 κόντρα στην Λάρισα. Θα έχουμε όλη την ευκαιρία να δούμε από κοντά για πρώτη φορά τον νέο Άρη που δημιουργεί ο Πάκο Ερέρα. Όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα εισιτήριο, γιατί ρωτάτε κάποιοι, υπάρχουν και στην μπουτίκ και στα εκδοτήρια του γηπέδου για να τα προμηθευτείτε από εκεί. Και φυσικά για το κομμάτι των διαρκείας μπορείτε να πηγαίνετε και τώρα στην μπουτίκ αλλά και μετά το παιχνίδι, καθώς η μπουτίκ θα είναι ανοιχτή αφού ολοκληρωθεί το φιλικό με την ομάδα της Λάρισας, το οποίο θυμίζω ξεκινάει στις 9. Φτάσαμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα για την δεύτερη και τελευταία ώρα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 12 λεπτά μετά από τις 6, δεύτερη ώρα, All About Άρης On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου, θα πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 7. Εν τω μεταξύ, μπορεί να εστιάσαμε περισσότερο στην κλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά είχαμε και απίστευτες καταστάσεις πριν γίνει αυτή. Και φτάσαμε μέχρι και στο σημείο να μιλάμε για νέα αναβολή της κλήρωσης. Κάτι που έφερε και τις αντιδράσεις των εκπροσώπων των ομάδων του συνεταιρισμού. Καθώς περίμεναν το έγγραφο της ΕΡΤ για τις 7 ομάδες που δεν είχαν τηλεοπτική στέγη, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Άρης, περίμεναν να φτάσει το χαρτί. Έτσι. Έχει υποθεί και η επική ατάκα: μη φύγετε, έρχεται το χαρτί της ΕΡΤ. Τώρα, φίλε, δηλαδή, πόση ώρα το χαρτί αυτό. Που έφτασε τελικά και πήγε ο νομικός εκπρόσωπος της ΕΡΤ στη συνεδρίαση. Αποχώρησε όμως από αυτήν. Δεν υπογράφτηκε η προκήρυξη. Κάτι το οποίο πηγαίνει για την ερχόμενη Δευτέρα. Όμως η κλήρωση έγινε κανονικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει. Κλήρωση είχαμε, πρόγραμμα μάθαμε. Αλλά ο νομικός σύμβουλος έφυγε και δεν υπογράφηκε η προκήρυξη από τις ομάδες. Πολύ όμορφα, εξαιρετικά πράγματα τα οποία γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μας συγχωρείτε πάλι για το κενό το οποίο δημιουργείται. Απλά το τηλέφωνο δεν σταματά να χτυπάει. Λοιπόν, είμαστε και μόνοι μας. Τσαλτίζει πότε γυρνάει, ρε. Από 20, ναι, 20. Σωστά. Ναι. Κατάλαβες. Και έχουμε μείνει εμείς εδώ πέρα πίσω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λοιπόν, σε λιγότερα από 3 ώρες έχουμε την σέντρα σε ένα παιχνίδι φιλικό, ναι μεν, αλλά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων του Άρη. Αυτό κόντρα στην Λάρισα. Ένα μάτς που αποτελεί και τα αποκαλυπτήρια του Άρη μπροστά στον κόσμο του για πρώτη φορά φέτος. Ένα παιχνίδι που όσοι δεν είδαμε την ομάδα στην Ολλανδία περιμένουν μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτόν τον Άρη που κατάφερε και παρουσίασε μια πολύ ικανοποιητική εικόνα στις κάτω χώρες. Κόντρα σε ομάδες της Eredivisie, κόντρα σε ομάδες πολύ πιο έτοιμες από αυτόν. Ένας Άρης που αρχίζει να δημιουργεί έναν μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις του κόσμου του και σε τι βαθμό το έχει καταφέρει θα φανεί στην αποψινή αναμέτρηση με τη Λάρισα. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο απόψε θα κοιτάξει τόσο τον αντίπαλο που έχει απέναντι του Άρης. Είναι η περιέργεια να δούμε όλοι τι είναι αυτός ο Άρης και για ποιο λόγο δημιουργείται όλη αυτή η αισιοδοξία, έτσι, για την φετινή σεζόν. Γιατί ο κόσμος του Άρη
ειδικά μετά την παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία, βλέπουμε ότι διακατέχεται μια πολύ διαφορετική άβρα από αυτή που είχε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας ή μετά το πρώτο στάδιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δέρμιον. Ο Άρης, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα παραταχθεί τελικά με τον Νικολά Ντιγκινή, ο οποίος θες είχε ένα προβληματάκι στην προπόνηση και ακολούθησε ατομικό. Θα δούμε, λίγη ώρα πριν τη σέντρα θα μάθουμε αν θα είναι στη διάθεση του Πάκο Ερέρα για την απόψινή αναμέτρηση. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος περιμένει να δει μια εικόνα ίδια, ανάλογη ή και καλύτερη από αυτήν που του έδειξε η ομάδα στα φιλικά που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Άλλωστε το φιλικό με τη Λάρισα σηματοδοτεί και το τελικό μοντάρισμα, τη διαδικασία του τελικού μοντάρισματος για τον Άρη επί Ελληνικού εδάφους. Αυτό το φιλικό του Σαββάτου με την Ξάνθη στα Πηγάδια, το φιλικό με τον Μπας Γιάννενα την επόμενη εβδομάδα, αλλά και εκείνο το παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που έχει προγραμματιστεί με τον Ολυμπιακό Βόλου στην έδρα των Θεσσαλών τη μεθεπόμενη Κυριακή. Εντάξει, εκεί φαντάζομαι ότι ο Άρης το πιο πιθανό είναι να πάει με παίχτες που δεν θα πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με τον Πας Γιάννενα, κυρίως τους νεαρούς. Περισσότερο γίνεται νομίζω γι' αυτό, γιατί το μάτς με τον Πας Γιάννενα θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε, κάτι το οποίο σημαίνει όχι και πάρα πολλές αλλαγές στον Πάκο Ερέρα, ο οποίος θέλει εκείνο το παιχνίδι να γίνει με συνθήκες πρωταθλήματος, μία εβδομάδα πριν τον αγώνα κόντρα στη Λαμία. Θα ξεκουράσει λοιπόν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου τους θεωρητικά βασικούς και θα δώσει χρόνο στους υπόλοιπους. Δεν μας κάθε για την ώρα το τηλεφωνικό ραντεβού που είχαμε κανονίσει, γι' αυτό ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές να σας ακούσω λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τη Λάρισα. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Έχουμε να σχολιάσουμε κλήρωση πρωταθλήματος. Έχουμε να σχολιάσουμε το απόψινό φιλικό με τη Λάρισα. Έχουμε να σχολιάσουμε μπάσκετ αφίξ παιχτών. Έχουμε να σχολιάσουμε Μπρούνο Γκάμα. Έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Αν έχετε διάθεση, μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα, ανοίγουμε τις γραμμές 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ΕΡΤ για τα δικαιώματα της Super League, η οποία λέει το εξής. Διετές τηλεοπτικό συμβόλαιο με τη διοίκηση της Super League υπογράφει άμεσα η ΕΡΤ. Το συμβόλαιο προβλέπει την κάλυψη 105 αγώνων την πρώτη χρονιά, 2018-2019. Γιατί κόπηκε, περίμενε. Μην κόβεις, Χριστό μου. Λοιπόν, το έχουμε πάλι. Με πρόβληση για κάλυψη και τη σεζόν 19-20, παράλληλα με την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου. Η σύμβαση καλύπτει την τηλεοπτική μετάδοση των εντός έδρας αγώνων των ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Άρης Ατρόμητος, Ξάνθη Πανετολικός, Απόλλων και Λαμία. Αντιπροσωπεία της Super League βρέθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε, ρε φίλε, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Έτωση, Ελίζα, ρε φίλε. Τι άλλο θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε. Όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Νίκο Παπά και τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη, παράλληλα με την κλήρωση του πρωταθλήματος Super League, εξετάζοντας τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Τη συνάντηση προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη των αρμοδίων υπουργών με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Μια ανακοίνωση από την οποία καταλαβαίνουμε επί της ουσίας ότι είναι τυπικό το θέμα και ότι μέσα από 24 ώρα θα τελειώσει οριστικά το όλο ζήτημα με τηλεοπτικά. Θα υπογραφεί και η προκήρυξη από τις ομάδες σε αρχές επόμενης εβδομάδας και θα προσπαθήσει να μπει στην κανονικότητά του το ελληνικό ποδόσφαιρο, ελπίζοντας ότι φέτος θα είναι ενδεχομένως ο Χριστός και όσο χρονιά που θα φτιάξουν τα πράγματα, αν και πολύ απεσιόδοξο σήμερα να σου πω την αλήθεια. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Θυμίζω, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Μάλλον κάποιοι έχετε πάει ήδη στο Βικελίδης και δεν ακούτε ραδιόφωνο, γι' αυτό δεν παίρνετε. Άλλοι μπορεί να είστε καθοδόν κιόλας. Πάντως, για την δική σας ευκολία, καλό θα είναι, επειδή αναμένεται να έχει και αρκετό κόσμο απόψε, όσοι μπορείτε να πάτε και λίγο νωρίτερα. Και για να βρείτε να παρκάρετε, και ειδικά εσείς που δεν έχετε πάρει ακόμα εισιτήριο, να πάτε κάπως νωρίς, να πάρετε και με την άνεσή σας το εισιτήριό σας, γιατί θα έχει και ουρές πιθανότατα, και για τα εισιτήρια του αγώνα, αλλά και για τα διαρκείας. Και καλό θα είναι, αν και ο Έλληνας είναι γενικότερα στη τελευταία στιγμή, Χριστό μου, είναι η αλήθεια, όσοι μπορούν να πάνε και λίγο νωρίτερα στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Μας έκανε το τηλεφωνικό ραντεβού. Εντάξει, ψάχναμε και άνθρωπο ο οποίος είναι από το εξωτερικό και γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο. Και τον ευχαριστούμε κιόλας εκ των προτέρων που τον έχουμε μαζί μας, καθώς τον διακόπτουμε έτσι λίγο από τις διακοπές του. Πάμε να μιλήσουμε για Μπρούνο Γκάμα. Προχθές τα λέγαμε με τον Νούνο Κοέλιο, που υπήρξε συμπαίχτης με τον Πορτογάλο Εξτρέμ που φτάνει απόψε στην Θεσσαλονίκη. Ακόμα ένας όμως ποδοσφαιριστής που έχει περάσει τα ελληνικά γήπεδα συνυπήρξε με τον Μπρούνο Γκάμα και αυτός είναι ο Κάρλος Μιλιάζες, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κάρλος, hello from Greece and Θεσσαλονίκη. Hello from Portugal. And thank you very much for having you with us, because you told me that you are on vacation, and thanks again. No problem. For your time. Right now you are in Portugal? Yes, right now in Portugal. Next week back in Switzerland. Where are you playing next season? Now in Switzerland, normally. Normally? Oh, I understand. Normally, yes. I will stay in your family. Okay. We called you because tonight Bruno Gamma is coming to Thessaloniki. After his agreement with Ares, a player that you know very well as because you were teammates a few years back. Yes, I played with him, and very good player. Congratulations to Ares, because they pick an excellent player. Okay, wait a moment to translate. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και συγχαρητήρια στον Άρη για την επιλογή του. Tell us a little bit more about Bruno. What kind of player is he? What can he give to Aris this season? I believe he will bring speed, technique. He's a player that you never know what he will do. I believe that the fans of Aris will like him very much, because he's a different player that normally you have there in Greece as a winger. Mm-hmm. Είναι ο Μπρούνο θα φέρει ταχύτητα και τεχνική στην ομάδα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ένα πάσα στιγμή μέσα στο γήπεδο. Θα αρέσει πολύ στον κόσμο του Άρη. Είναι ένας πολύ διαφορετικός εξτρέμ από αυτούς που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάρλος, in which I think Bruno is better, scoring, creating for his teammates, or both? He was very strong in the assists. Mm-hmm. But if you have one against one with the goalkeeper, we will score for sure. Mm-hmm. Because he's this type of player, is a technical player, so he can score and he can make very good crosses and all of this. But they need confidence, and I believe that the support of Aris will give this to him also, and he will show it his football. Είναι πολύ καλός στο κομμάτι των assist μας, λέει ο Κάρλος, για τον Μπρούνο Γκάμα. Αν όμως βρεθεί και στο ένα εναντίον ενός, θα σκοράρει, έχει την ποιότητα για να το κάνει, πέραν από το να δημιουργεί φάσεις για τους συμπαίχτες του. Είναι παίχτης ψυχολογίας και νομίζω ότι με το κλίμα που επικρατεί στον Άρη θα βρει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Κάρλος, do you think that I don't know if you are watching Greek football or the transfers that are made this summer, is the biggest or one of the biggest moves in Greek football this summer, Bruno? I see Greek football, of course, because I love Greece. I always show. Of course, I follow more Offi, because for me Offi always going to be Offi. Mm-hmm. It's my team. But I remember Aris fans also, is amazing club also. And I see some transfer that they make, but I believe that will be one of the biggest and the biggest surprise also there in the championship of Greece. Mm-hmm.
Είναι, πάντα παρακολουθώ την Ελλάδα μας, λέει ο Κάρλος, και τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως στον Όφι, γιατί Όφι είναι Όφι, έχει αγωνιστεί και στους κριτικούς ο Κάρλος Μιλιάζας, πέραν του Λεβαδιακού. Και τον Άρη θυμάμαι φυσικά και τον κόσμο, το οποίο είναι εκπληκτικός. Για τον Μπρούνο Γκάμα είπε ότι θα είναι μία από τις μεγάλες, είναι σίγουρα μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού και θα εξελιχθεί και σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος. As you know, the last years, many things are happening in Greek football. Bad things, things that are not good for the sport. The quality is not the one that we had a few years back. What do they tell in Portugal or in Switzerland about Greek football based on what they see and what they read? Yeah, this, I believe that the persons that understand football, they don't care about what the people say and all of this. Because the truth is that Greece play good football, Portugal play good football, you know. So if we believe in everything that we read and listen, all the championships are bad. No. So I don't believe that the people care about this type of things. Mm. Of course, we miss Greece in World Cup because Greece deserve to be there also, but I believe that the Greek football is a good sea for the players. I'm asking this because there are many that say that Greek football has a bad reputation abroad. That's why I made you these questions, because all of the things that are happening in the last years. But in Portugal also happen a lot of things, and people speak about many things. But for me, my opinion is that Greece is an amazing championship. All the players that they call me sometimes asking about teams of Greece, I say, go. Because Greece have something that other countries is difficult to find. They have the love of fans. That is amazing. Bruno called you to ask you some information about Greek League or Aris? No, he don't call me. Okay. But I believe that he's well informed. If he decide to go there, it's because he knows how big is the team, how good is the Greek football. So I believe he makes a good choice. Okay, Carlos, thank you very much. Enjoy your vacation, and we hope to see you again in Greek Super League. Who knows? Who knows? But to go Greek League, Offi. Only Offi, yeah? Only Offi. Only Offi, yeah. Okay. Off. Thank you, Carlos. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Αυτά λοιπόν από τον Κάρλος Μιλιάς, για να μεταβρώσω και τα τελευταία που είπε στην ερώτηση που του κάναμε για την γνώμη που υπάρχει στο εξωτερικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο με όλα αυτά τα οποία γίνονται τα τελευταία χρόνια και κακά πράγματα που γίνονται τα τελευταία χρόνια και την κακή φήμη που έχει αποκτήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς είπε ότι αυτοί που καταλαβαίνουν ποδόσφαιρο δεν ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι αρκετά καλό. Αν καθόμασταν και πιστεύαμε αυτά τα οποία διαβάζουμε ή ακούμε, τότε δεν είναι καλό αυτό. Εμένα μου έλειψε προσωπικά η Ελλάδα και έλειψε και ως εθνική από το παγκόσμιο κύπελο. Και στην Πορτογαλία γίνονται διάφορα πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα και κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις παντού. Με θερμούς οπαδούς, πολύ όμορφο κόσμο και ωραίο ποδόσφαιρο γενικότερα. Καλές αναμνήσεις του Πορτογάλου από την Ελλάδα, έχοντας αγωνιστεί σε Όφι και Λεβαδιακό. Μας είπε και δύο-τρία πραγματάκια για τον Μπρούνο Γκάμα, τι παίχτης είναι, τι θα δώσει στον Άρη. Εκφράζεται σιγουριά του ότι θα προσφέρει στην ομάδα και θα είναι μια της ευχάριστης εκπλήξης στο φετινό πρωτάθλημα και τον χαρακτήριζε ως μια της καλύτερης κινήσης που έγιναν φέτος το καλοκαίρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεφύγαμε για λίγο Χριστοκιώση, αλλά μας το επέτρεψε. Εντάξει, σήμερα δεν είσαι τόσο αυστηρός. Ελά. Θα το φτιάξεις εσύ όμως. Όχι φίλε, όχι, θα το φτιάξεις λίγο. Θα το φτιάξεις. Μόνο. Κοίτα.
Αδελφέ μου, λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές, αν είστε σε μεγαλύτερη φόρμα μετά. Κλίπερ 107,4, All About Arson Air, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Για περίπου 10 λεπτά και θα πάμε ακόμα μαζί. Ανοιχτές οι γραμμές 2310-287 και 3 οχτάρια για να μπαίνουμε λίγο σιγά σιγά και στο κλίμα του απόψινου φιλικού. Στα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη μπροστά στο κοινό του. Έτσι, 2 εβδομάδες πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος της Super League. Αν όλα πάνε καλά, στο φανταστικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου βέβαια, και δεν έχουμε κάτι μέσα σε επόμενες μέρες που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή της σέντρας που είναι προγραμματισμένη για τις 25 Αυγούστου. Θυμίζω πάντως για όσους συντονιστήκανε τώρα, ο Άρης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος πάει στην έδρα της Λαμίας, την 7η αγωνιστική. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στην 8η αγωνιστική το ΑΕΚ Άρης στο ΆΚΑ. 9η αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός και το 10η αγωνιστική Άρης Παναθηναϊκός. Τα ντέρμπι του πρώτου γύρου για τους κεντρινόμαυρους. Εν τω μεταξύ, φίλε, εμείς επειδή κιόλας θα πάμε για λόγους δουλειάς σε αυτά τα εκτός. Τα περισσότερα τουλάχιστον. Εκτός αν μπει σφήνα ο Χρήσαντος πουθενά. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ καλή εποχή στα Γιάννενα. Όχι με τα πολλά τα κρύα που εκεί πάνε η λίμνη, ρε φίλε, το χειμώνα. Δεν θα βάλουμε δηλαδή. Γιατί εγώ, μου είπαν όταν τελείωσε το στρατό Χριστογιώση, κράτα τις στρατιωτικές τις κάλτσες. Μπορεί να σου χρειαστούν κάποια στιγμή. Ναι, για τέτοια ταξίδια είναι, αλλά στα Γιάννα τώρα ο Άρης θα πάει σε καλή εποχή. Τέταρτη αγωνιστική. Τέλη Σεπτέμβρη, παιδί μου, αρχές Οκτώβρη. Έτσι. Δηλαδή τα ταξίδια για εσάς κιόλας που είστε των εκδρομών κτλ. Έτσι. Έχει Λαμία πρώτη αγωνιστική. Δεν έχει να δώσει πολλά βέβαια. Έχει μόνο 2 πλατείες και τίποτα άλλο. Και το κέντρο εκπαίδευσης. Αυτά μέχρι εκεί. Λοιπόν, Γιάννενα. Αξπανίωνος είναι Αθήνα. Απόλλων Σμύρνης μετά πάλι και ΑΕΚ πάλι Αθήνα. Η Κρήτη λίγο μακριά, αλλά και σε χειμωνιάτικο μούντα, ας πούμε. Αλλά πες παίρνεις το αεροπλάνο και πας. Ο Ατρόμητος είναι πάλι στην Αθήνα. Λοιπόν, η Ξάνθη 15η αγωνιστική, ας πούμε. Χειμώνα, στην καρδιά του χειμώνα κιόλας, είναι ένα καλό ταξιδάκι να πας. Και στο σαλέ του κύριου Πανόπουλου. Πολύ δυνατό. Έχω πάει και έχει εξαιρετικό μπουφέ. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Ναι, ρε Γιώργο, ωραία ταξίδια είναι. Έτσι. Έτσι. Θα πηγαίνουμε μαζί όμως, δεν τον παίρνουμε τον κουμπάρο σου. Εντάξει, θα τον αφήνουμε εδώ πέρα, φίλε. Με 4 παιδιά δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά, ξέρεις. Θα πάρω και την Κατερίνα τηλέφωνο. Θα βάλω μέσο. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κάτος τι μου λέει. Ο Πας Γιάννα λέει τις 3 πρώτες αγωνιστικές θα αγωνιστεί εκτός και υποδέχεται τον Άριο εντός έδρας πρεμιέρα. Κακό αυτό και σημαντικό το στοιχείο το οποίο μας παραθέτει ο Γιώργος Γκάτος. Λοιπόν, πώς μας κρέμαζε σήμερα. Λοιπόν, ναι, και ο Ολυμπιακός, άλλο αξιοσημείωτο της κλήρωσης είναι ότι θα δώσει 3 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια στο Καραϊσκάκης. Είναι από αυτά τα λίγο περίεργα της κλήρωσης και είναι αποτέλεσμα των κλειδάριθμων που παίρνει κάθε ομάδα. Και ο Ολυμπιακός, από ό,τι διάβασα, ζήτησε ένα συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα αρχίσουν τώρα οι θεωρίες συνωμοσίας ότι ο Ολυμπιακός έστησε την κλήρωση του πρωταθλήματος για να παίξει 3 συνεχόμενα εντός έδρας, γιατί δεν ρολάρει η ομάδα Χριστοκιώση. Και φοβάται τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Κάποιοι θα λένε τώρα. Αλλά εντάξει. Για δώσε λίγη μουσικούλα. Φίλε, αφού δεν παίρνει κανένα, δώσε μουσικούλα. Εν τω μεταξύ, σε κάτι που δεν έχει να κάνει τόσο με Άρη βέβαια. Βέβαια, σαν αύριο πριν 24 χρόνια ο Άρης αντιμετώπιζε τη Χαμπόλη Μπερζεβά, διαβάζουμε τώρα και στα ελληνικά σετ αλλά και στα ξένα ότι οι βομβαρδισμοί, λέει, στην ευρύτερη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας έφεραν σιρήνες συναγερμού στην πόλη του Μπερσεβά. Κάτι που ανάγκασε την UEFA σε αναβολή, να αποφασίσει την αναβολή του αγώνα της τοπικής ομάδας με τον ΑΠΟΕΛ για το Europa League. Τι έχουμε γραμμή, φίλε? Πάμε στο φίλο και το συνεχίζουμε μετά το σχετικό δημοσίευμα. Καλησπέρα. Έχουν πέσει βόμβες εκεί στο Ισραήλ, ναι, και έχει αναβληθεί το παιχνίδι. Τις γλιτώσαμε με 24 χρόνια καθυστέρηση. Εντάξει. Πάλι καλά. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Δεν έχετε θα πάτε στο γήπεδο, κύριε Θανάση, αν πεις νωρίς είναι, εντάξει. Εντάξει, κύριε Παπαδόπουλε, έχει 10 λεπτά που επιστρέψαμε. Εντάξει, παιδιά, μην αγχώνεστε και να βρω και εγώ να παρκάρω κιόλας που θα πάω, να πάτε μετά τις 8. Να το βάλω τα μάξι κάπου κοντά. Κοίταξε, όταν είσαι παλιός,
ναι, ναι. και έμπειρος. Ναι, ναι. Ξέρει και πού θα παρκάρεις. Βρε, εντάξει. Και εγώ έχω τις καβάτσες μου, τις στάνταρ. Δεν πάω έτσι και κάνω κύκλους σαν τον τουρίστα. Αλλά... Κοίτα, τα τελευταία 4 χρόνια, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, οι εικόνες που είχαμε γύρω από το Βικελίδη, στα στενά και μέχρι το πάρκο της Νέας Ελβετίας, δεν ήταν αυτές που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, δυσκολεύτηκα να παρκάρω με τον, σίγουρα με τον Ολυμπιακό στο Κύπελο και με την Μπόκα. Ναι. Στους γάμους. Στους? Στους γάμους. Στους γάμους. Γινότανε γάμος και η Βασίλο ήρθε. Τα άλλα θα πάνε, ξέρεις. Στα άλλα θα πάνε οι πιο πιστοί. Ναι, εντάξει. Πιστοί. Πώς τη βλέπεις την κλήρωση? Αυτό που ήθελα. Ναι. Για αυτό το παράλογο που λέω, έτσι έπρεπε να ξεκινήσει. Ναι. Διότι θεωρητικά μια μοντάριστη ομάδα θα παίξει με θεωρητικά ομάδες που δεν έχουν βάρος και κύρος. Όπως έχουν οι άλλες 4 στο πρωτάθλημα. Έτσι είναι. Που σε όποια κατάσταση και να είναι, ναι, είναι διαφορετικά να παίζεις με τη Λιβαδιά και διαφορετικά να παίζεις με την ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, αφού θα είσαι λίγο, ξέρω εγώ, δεν θα είσαι έτοιμος, καλά είναι να έχεις και από εκεί, γιατί και εκείνη δεν θα είναι. Ναι. Και όταν θα έρθει το 7, το 8 και το 9, θα είσαι πιο μονταρισμένος και θεωρητικά θα έχεις πιο πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Βέβαια, εάν καθίσεις να κάνεις μια αριθμητική πράξη και ξεφύγεις από το ελληνικό κόμπλεξ, που έχουν περισσότεροι Έλληνες να πηγαίνουν στο γήπεδο, στα ντέρμπι και στα άλλα να μην πηγαίνουν, τα παιχνίδια που δίνουν στόχους και τίτλους είναι όχι τα ντέρμπι. Τα υπόλοιπα. Υπενθυμίζω ότι οι παλαιοί εμείς... Η ΑΤΑΚΑ, και συγγνώμη που σε διακόπτω, που θυμάμαι είχε πει κάποτε ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς ότι το πρωτάθλημα το δίνουν τα παιχνίδια με τις υπόλοιπες ομάδες, όχι τα ντέρμπι. Αν θυμάμαι τα 3 που πήρε η ΑΕΚ, ένα από τα 3 πρώτα εκεί το 92-93 δεν έχει κερδίσει ντέρμπι ο Ντούσαν. Ναι. Αλλά είναι πρωταθλητής. Γιατί έκανε 2-2 με τη Λιβαδιά, 2-2 ξέρω εγώ με τα Γιάννενα, 2-2 με την Παναχαϊκή, 2-2 με τη Δοξαδράμα. Αυτό. Να σου, ναι, πω κάτι. Είναι 6 ντέρμπι. Μπορώ να τα χάσω και τα 6. Δεν είναι 6. Πώς είναι? 3 είναι. 3 και 3. Είναι 3 ντέρμπι, ναι, και 3-3-6. Αυτά άλλα. Ας τα χάσω. Πάρω όλα τα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός πλέον δεν είναι ντέρμπι. Κάτσε ρε Θανάση. Ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Μη λέμε τώρα τι θέλουμε. Ναι, με το Χατζηγιοβάνι ας πούμε θα είναι ντέρμπι. Σοβαροί να είμαστε φέτος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός φέτος υπό φυσιολογικές συνθήκες σε άλλο πρωτάθλημα θα έχει υποβαθεί. Σωστό. Αυτό το οποίο αναφέρεις. Γιατί κάνε τα πάντα για να τον κρατήσουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν βάζω εγώ τον Ατρόμητο και την Ξάντη και τον Αστέρα Τρίπολης Δέρμπι. Άσχετα αν οι ομάδες τους είναι ισχυρές, δυνατές και μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αν παίξουν κανονικά μπορούν να κερδίσουν οπουδήποτε και ο Αστέρας και η Ξάντη και ο Ατρόμητος. Σταματάω εκεί. Από εκεί και πέρα θα φανεί το χειροκρότημα. Πάντως, κάτι χρωστάμε, όσο και αν δεν θέλεις να το λες, εκεί κάτι χρωστάμε και νομίζω ότι θα μας δικαιώσει και ο ποδοσφαιρικός Θεός, γιατί αυτά που γίνανε, επειδή ήταν παράνομα, επειδή ήταν αλήθικα, βρώμικα και γινόταν στην Ελλάδα, εύχομαι ο ποδοσφαιρικός Θεός να τους τιμωρήσει και να μας δώσει τους 3 βαθμούς με οποιοδήποτε τρόπο μπορείς να φανταστείς. Ναι. Για τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Δηλαδή καλά θα είναι να πληγωθεί η συγκεκριμένη ομάδα, γιατί δεν το άξιζε αυτό που γινόταν. Το πήρε για άλλους λόγους πολιτικούς. Αυτό. Τώρα τα άλλα, τα ντέρμπι αυτά είναι, ξέρεις, είναι η γάμη, είναι τα πανηγύρια στην Ελλάδα, είναι τα πιο σοβαρά, είναι, ναι, αυτά που ξεκινά στην αρχή, αυτά είναι τα σοβαρά. Έχει ανεβάσει ένα εκπληκτικό βίντεο η ΚΑΕ, άρχισε, συγγνώμη σε διακόπτω, Θανάση,
που δείχνει δύο χέρια να σκίζουν μια κόλλα Α4 μπροστά στο Λευκό Πύργο και έχει πλάνα από τον Μποχορίδη να σκοράρει μέσα στην Πηλαία και λέει θα μπορούσε να γίνεις ένας ακόμα παίχτης, επέλεξε να γίνεις τρίλος στον Αυτοκράτορα. Γιατί τους τρίλους δεν τους ξεχνάει κανείς. Μπορείς και θα το κάνεις. Πολύ, πολύ εφάνταστο θα έλεγα. Ναι. Στο συγκεκριμένο άθλημα, ναι, και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν. Πλέον ο Πρέλεβιτς είπε ότι κουράστηκε και θέλει να βρει χρηματοδότη. Ναι. Και πλέον ήρθε η ώρα να το κάνουν πράξη. Και τότε θα ασχοληθούν. Γιατί τότε θα έχουν μεγαλομέτωχο που θα βάζει λεφτά. Σωστό. Αλλά από πάλι άλλοι θα βγαίνουν στην Ευρωλίγκα. Και τότε όλοι θα ασχοληθούν. Γιατί και αυτοί έχουν την ελληνική νοοτροπία, όπως την έχουμε και εμείς βέβαια, έτσι, το τι να πάει να δει και η ομάδα τους παίρνει το πρωτάθλημα της τρίτης θέσης. Η αχαριστία σε όλο τους το μεγαλείο. Καλά, και εσύ, εσύ έχεις τερματίσει τρίτος, δεν το αντιμετώπισε βέβαια με τον ίδιο τρόπο. Γιατί δεν έχουμε νοοτροπία σωστή. Αλλά εντάξει. Γιατί η νοοτροπία του Έλληνα σε όλα τα επίπεδα είναι κάκιστη. Mm. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά. Και είναι θέμα νοοτροπίας. Βλέπεις εδώ είμαστε 8 χρόνια έχουμε καταφέρει να παραμένουμε στο ίδιο σημείο. Ενώ η Κύπρος ας πούμε τσουκουτσουκου, οι άλλοι τσουκουτσουκου κάτι κάνουν, εμείς. Η Κύπρος φίλε τις άφησαν οι Άγγλοι, το έχω ξαναπεί γιατί έχω εικόνα από εκεί. Τις άφησαν της Κύπρου οι Άγγλοι μια φοβερή οργάνωση σε όλους τους τομείς. Μπορεί να τους κάνουν πολλά κακά αλλά άφησαν και κάτι καλό. Είχαμε άδειες, γιατί στην Ελλάδα παίρνουν άδειες αυτοί οι κρατούντες, παίρνουν άδειες το καλοκαίρι και κάποια στιγμή αφού παίρνεις άδειες θα καεί και η χώρα. Γιατί κάποια στιγμή ο άνεμος θα σε κάνει και μια τρίπλα και αυτοί που ήταν να είναι εκεί που είναι, κάναν μπάνιο και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Το καταφέρανε. Κουτουλούσαν. Το καταφέρανε. Τώρα θα μου πεις, ναι ρε φίλε, στους 90 έτσι πως γίνονται, άλλο το 40, άλλο το 90, άλλο το 5, άλλο το 10, είναι διαφορετικά. Έτσι είναι. Καταφέρανε και τους στέλνανε στον δρόμο για το λιμανάκι. Τους κάψαν κανονικά. Εντάξει. Αυτό. Και ο κύριος Τσίπρας βγήκε και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Και εγώ την ανέλαβα. Εγώ ανέλαβα την ευθύνη στα χρόνια που είμαι που ψήφισα αυτό. Την ανέλαβα την ευθύνη. Τι έγινε όμως. Ναι. Τότε άλλα λέγατε. Βέβαια. Ορίστε. Τότε άλλα λέγατε. Ναι ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Μακάρι να έχεις κι άλλους να μιλάνε έτσι αφού μιλάω στο ραδιόφωνο. Καλά εννοείται. Εντάξει. Ξέρεις κάτι φίλε. Ξέρεις κάτι φίλε. Κάποια στιγμή θα κοιτάξει το πρόσωπο στον καθρέφτη. Δεν σε φταίνουν μόνο οι άλλοι. Ο λαός δεν στέει ποτέ. Αυτός ο λαϊκισμός που υπάρχει στην Ελλάδα. Είχε ανεργία δηλαδή τη δεκαετία του 80 και του 90. Σήμερα τι έχει βρε κομμουνιστές. Και σου μιλάει ξέρεις ένα. Τα πιστεύω του. Το μαζί τα φάγαμε είχε μια δόση αλήθειας. Όχι. Αν βγάλει τη λέξη δόση. Είχε την αλήθεια με την έννοια της. Άλλος έφαγε μια δραχμή, άλλος 100 δραχμή. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν φάγανε όλοι το ίδιο, εντάξει. Αλλά φάγανε. Λοιπόν, υπάρχει όμως και ένα 20% των Ελλήνων που δεν έφαγε ούτε μια δραχμή. Ναι. Αυτοί τι χωστάνε, ρε φίλε, να πληρώνουν το αυτοί βαστάρι. Είναι που την πληρώνουν στο τέλος περισσότερο από όλους. Αυτοί γιατί να το πληρώνουν το βαρκάρι. Ναι. Αυτός που πληρώνει το δάνειό του σήμερα στα 7 χρόνια και είναι συνεπέστατο, γιατί δεν του κάνει, δεν τον βοηθάς. Αλλά όλους τους άλλους θέλουν να τους βοηθήσουμε. Αυτούς που φέραμε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Πηγαίνει να ετοιμαστείς. Και τώρα που χρωστάμε, ναι. Χρωστάμε. Δηλαδή, φως, νερό, τηλέφωνο, άμα τους ζήσουν λογαριασμούς είναι να πάνε μέχρι κάτω. Όλοι έτσι είναι στα ψυγεία. Λοιπόν, τι κάνουμε, να πάμε διακοπές. Τις υποχρεώσεις να τις πληρώσουμε. Όχι. Γιατί να τις πληρώσουμε. Ο Έλληνας θέλει να περνάει καλά, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα την πληρώσω την τράπεζα τον άλλο μήνα, λέει. Ναι, αλλά όταν θα έρθει ο τόκος ο παραπάνω θα αρχίσει να φωνάζει. Άλλο αυτό. Άλογο. Εγώ σου λέω, εγώ σου λέω, όσο βλέπω το δρόμο της Χαλκιδικής μποντιλιαρισμένο, τι να πω. Δεν είναι καλό.
Δεν είναι καλό, φίλε. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Πάνε βάλε τώρα τη φανέλα του Σαπουτζή που έχεις λογικά. Εσύ ως και ο παλιός έτσι ας πούμε και τα λοιπά. Να πάμε κι εμείς. Να πάμε πιανού. Δεν θα βάλω καμιά φανέλα. Θα βάλω τη δικιά μου. Αυτή που έβαλα και έφερα τίτλο από την Ευρώπη, αυτή βάζω πάντα. Μάλιστα. Αυτή θα βάλεις. Ποιο τίτλο όμως. Περίμενε γιατί έχουμε και ευρωπαϊκά πολλά πια. Ναι, το μπασκετικό, το Τωρίνο. Το Τωρίνο, μάλιστα. Βάλε λοιπόν. Την παραδοσιακή. Ναι. Του συνδέσμου. Αυτό. Ωραίος. Και τα λέμε όλοι στο Κλειάρης Βικελίδης στις 9 το βράδυ. Όσοι θέλετε. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Όσοι θέλετε, ρωτάτε αν το έχει τηλεόραση. Δεν το έχει. Για αυτούς που μπορεί να ρωτήσουν. Εμένα μου αρέσει. Πάντως, να είσαι σίγουρος ναι. ότι αν θα σε πάρω στο ημίχρονο και σε πάω σε ένα προποτζίδικο. Ναι. Θα βρεις πολλούς Αριάνους να παίζουν στοίχημα στο Europa και να μην έχουν έρθει στην ομάδα τους. Μάλιστα. Αρκετούς. Αρκετούς. Να μην πω πόσοι, αρκετούς. Και αυτό είναι που με... λίγο με πειράζει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για άλλη ώρα. Για μια άλλη ώρα. Ναι, ναι. Α, κλείσε την εκπομπή, βάλει κανένα φράγκο διαφήμιση. Άνα, γεια σου. Και πάμε γιατί στο δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Καλό βράδυ. Τα γεια σας κύριε Θανάση. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ο Σολαμπαουτάρας θα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 5 στην τελευταία κουμπή της εβδομάδας. 9 η ώρα, 9 παρακάτι. Μια πρώτη σύνδεση από το Κλειάρης Βικελίδης και με τη μετάδοση του φιλικού φυσικά. Ακολουθεί ο κύριος Ραπτόπουλος μέχρι και τις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.